δεύτερο stand-up modeling που διοργανώνει το περιοδικό Damaged και η ΑΚ Interactive. Μαζί μας τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο, διακεκριμένο μοντελιστή φιγούρας, για να μας πει την άποψή του για τα ακριλικά τρίτης γενιάς που έχει βγάλει η ΑΚ. Ωραία χρώματα, μάτε φινίρισμα, πολύ καλή καλυπτικότητα, ωραία ευκολοδούλεπτα, μπορείς να διορθώσεις αν γίνει λάθος, δεν γράφει αμέσως, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τα δοκιμάσαμε σήμερα με πινέλο, με αερογράφο, εξαιρετική καλλιπτικότητα, πολύ καλή πρόσφυση ακόμα και χωρίς αστάρι στο πλαστικό, η σύνθεσή τους, η χρωστική τους πολύ, πολύ δυνατή, και δείχνουν να μην χρειάζονται αραίωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν από το μπουκάλι και στον αερογράφο και στο πινέλο. Στην τεχνική wet on wet συμπεριφέρθηκαν άψογα. Υγρό χρώμα πάνω στο χρώμα το προηγούμενο, χωρίς να έχουν στεγνώσει. Άψογη καλλιπτικότητα και τα χρώματα αναμίχθηκαν τέλεια. Εντυπώσεις σου για το φετινό event? Καταρχήν το γεγονός ότι κάναμε δεύτερο event συνεχόμενο σημαίνει ότι το πρώτο πήγε καλά. Άρεσε στον κόσμο, ο κόσμος το αγκάλιασε. Είμαστε πάλι εδώ, πάλι με κρύο, πάλι κάτω από αντίξιες συνθήκες, όμως δεν μασάμε. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο τον κόσμο που ήρθε, ακόμα έρχεται. Είχαμε την ευκαιρία στο συγκεκριμένο event, είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα καινούργια χρώματα της ΑΚ. Είναι τα ακριλικά χρώματα τρίτης γενιάς, τα οποία μείναμε όχι απλά ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι, υπερικανοποιημένοι. Βάψαμε φιγούρες, τα χρησιμοποιήσαμε wet on wet, με πινέλο, με αερογράφο και κάτι πολύ βασικό, ότι είδαμε τη συμπεριφορά των χρωμάτων κάτω από τέτοιες συνθήκες. Αν σκεφτείς ότι έχουμε γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου με ένα ποσοστό υγρασίας 90% και οι αερογράφοι βάφουν από τις 9 η ώρα, δηλαδή 4 ώρες ακατάπαστα, χωρίς την παραμικρή αλλίωση, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Σας προσκαλώ όλους και όλες σε όλο τον κόσμο να τα χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από όλο αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς κάποια στιγμή δεν θα μάθουμε ποτέ το όνομά τους. Είναι άνθρωποι χημικοί, γραφίστες, designers, που όλοι μαζί ομαδικά μέσα από την οικογένεια της ΑΚ προσπάθησαν αυτό το προϊόν να το έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και να κάνουμε τις δοκιμές που κάνουμε. Σε αυτούς λοιπόν τους αφανείς ήρωες, ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι από τον Γιώργο τον Μεσούτ, από όλη τη μοντελιστική κοινότητα. Θεωρείς ότι λοιπόν δικαίως φέρουν τον τίτλο, ναι, της τρίτης γενιάς ακριλικών? Ναι, δικαίως φέρουν τον τίτλο της τρίτης γενιάς και δεν μπορώ να φανταστώ, εάν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή τέταρτη γενιά, τι καλύτερο μπορεί να είναι από αυτήν εδώ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάτι το... Έχουμε πιάσει ταβάνι, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο ώστε να τα απογειώσουμε ακόμα παραπάνω.
πρώτη εξέταση, τα χρώματα ήταν πάρα, πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, έχουν πολύ καλή επικαλυπτικότητα, είναι πάρα πολύ καλά για φωτίσματα και για πιο εξεζητημένες τεχνικές όπως layering και glazing. Ένα πολύ ευχάριστο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν διαχωρίζονται πάνω σε wet palette, όπως πολλά ακριλικά. Είχαν πολύ καλή σύσταση και φαίνεται να έχουν και αφεκτικότητα.